Κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γνωρίζει καλά τα ελληνικά και είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχάς, είχε νόημα αυτή η επίσκεψη και θεωρείτε ότι είναι καλά προετοιμασμένη? Δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στο τέλος. Σωστό, στο αποτέλεσμα, ναι. Αφήστε να ολοκληρωθεί. Οπωσδήποτε. Αφενός καλό είναι οι δύο πλευρές να έχουν ανοιχτό τον διάλογο, αφετέρου μπορεί να γυρνάει και μπούμεραγκ αν δεν είναι καλά προετοιμασμένοι, όπως αποδείχθηκε με την προηγούμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Θυμάστε τα παρατράγουδα το Δεκέμβρη του 2017. Ναι, ναι. Βεβαίως η επίσκεψη γίνεται στον απόϊχο των δηλώσεων Καλίν, έτσι, του εκπροσώπου της και του πνευματικού γκουρού, αν θέλετε. Που θεωρείται και το άτυπο νούμερο 2, έτσι. Δεν είναι ένα πανίσχυρο πρόσωπο για όσους γνωρίζουν την τοπική σκηνή. Ο Ιμπραήμ Καλίν είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ διαβασμένος. Intellectual, έχει γράψει βιβλία, έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα στρέφουμε την προσοχή μας μόνο στο θεαστή, είναι τύπου Τσαβούσογλου, θυμάστε, Νταβούτογλου, θυμάστε τότε με τα βιβλία του. Ο Καλίν όμως είναι ο πραγματικός, ας πούμε, πνευματικός καθοδηγητής της όλης πολιτείας Ερντογάν τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ σημαντικός γι' αυτό. Mm-hmm. Τώρα, τα ζητήματα, θα λέγαμε τα κομβικά, ποια είναι και τι καίει την άλλη πλευρά που είναι επικίνδυνα για μας? Για παράδειγμα, η ΑΟΣ. Βέβαια, εκεί επικεντρώνεται το ρόλο των ενδιαφέρων. Αναδύεται ένα νέο περιφερειακό σύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια που ξεκίνησαν ήδη από το 2009 επί Γιώργου Παπανδρέου, σε συνεννόηση με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τις υπόλοιπες συντηρητικές αραβικές δυνάμεις, τώρα που το αραβικό κρατικό σύστημα δοκιμάζεται. Η Ελλάδα έχει συνταχθεί αναφανδόν με τους δυτικόφιλους συντηρητικούς, η Ορδανία, Σαουδική Αραβία, αν θέλετε, Αίγυπτο. Από την άλλη, ο Ερντογάν επέλεξε να ηγηθεί των αδελφών μουσουλμάνων. Προσέφερε μεγάλη στήριξη σε αυτούς όταν κυβέρνησαν την Αίγυπτο. Τους έδωσε καταφύγιο μετά το πραξικόπημα του 2013. Συνεργάζεται ανοιχτά με το Κατάρ. Το βλέπουμε αυτό όλο το παιχνίδι που γίνεται και χρησιμοποιεί πάρα πολύ έξυπνα. Αυτό πρέπει να το δώσουμε από τον Οκτώβριο και μετά το θείο δώρο που του κάνανε οι Σαουδάραβες με την στιγμή δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη τότε, mm-hmm. και πώς το χρησιμοποιεί και συνεχίζει να το χρησιμοποιεί σήμερα για να εκβιάζει τους Αμερικάνους και τους Σαουδάραβες. Άρα έχουμε έναν έντονο ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο πέριξ της Κύπρου με τα ενεργειακά. Ναι, και βεβαίως βάζει και το θέμα ο κ. Καλίν, λέει, των ζητημάτων των εκκρεμότητων του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν έχουμε εκκρεμότητες στο Αιγαίο, αν υπάρχουν. Κοιτάξτε, η μόνη εκκρεμότητα από την ελληνική πλευρά επισήμως είναι ο καθορισμός της Υφαλοκρηπίδας. Ναι, που είναι ένα θέμα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Η πάγια ελληνική θέση είναι ότι αυτό πρέπει να διευθετηθεί με προσφυγή, την οποία πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία. Στο Διεθνές Δικαστήριο που δεν το αποδέχεται όμως. Έτσι. Είχε πάει να το αποδεχθεί το 76, το πήρε πίσω και έκτοτε παραμένει. Αυτό στο μεταξύ η Τουρκία συνεχώς βάζει καινούργια θέματα και υπάρχει έτσι μια αντιπαράθεση έντονη σε αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια, όχι αγωνία, αλλά τέλος πάντων μια πορεία για αυτό το ταξίδι, όπως βλέπω και σε διπλωματικούς κύκλους και στο δικό σας, των ανθρώπων που παρακολουθούν τις διεθνείς σχέσεις και όχι μόνο. Κοιτάξτε, από τη μια μεριά υπάρχει μια εσωτερική στόχευση και από τους δύο ηγέτες. Ο Μεν Ερντογάν, ο οποίος πάει για εκλογές, όπως το ξέρετε, το έχουμε ήδη πει, δημοτικές εκλογές, σχετικά κρίσιμες, γιατί από τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε και ο ίδιος την καριέρα του το 1994. Και δεν θέλει οι Ισλαμιστές να έρθουν εκεί. Το ΑΚΕΠΕ κατεβάζει μια ισχυρή προσωπικότητα, τον πρώην πρωθυπουργό του εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές. Θέλει να παριστάνει ο Ερντογάν ότι συνομιλεί με τη Δύση, συνομιλεί με τους Ευρωπαίους, με τους δικούς του όρους. Και δεν έχει κανένα λόγο να μην θέλει αυτό το ταξίδι, αυτή την επίσκεψη. Σωστό. Του Έλληνα. Απ' την άλλη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει στρέψει την προσοχή του τώρα στα διεθνή μετά την επιτυχία, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά της επικύρωσης συμφωνίας των Πρεσπών, παίζει το εξωτερικό χαρτί. Έτσι κι αλλιώς η οικονομία είναι το μεγάλο του ατού. Θα το συμπληρώσει, όπως λέει ο ίδιος, θα το συμπληρώσει με τα εξωτερικά. Αλλά βεβαίως καλό είναι αυτά να είναι προετοιμασμένα για να μην οδηγούν σε πισωγύρισμα. Θα ήθελα λίγο να σταθώ. Και να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αν μπορείτε. Στο συμβολικό της Κωνσταντινούπολης, γιατί εκεί το Πατριαρχείο δοκιμάζεται στη σχέση του με τη Μόσχα.
Και η Ελλάδα έχει παίξει το δυτικό χαρτί και ως προς αυτό. Σκληρά, σωστό. Ουκρανία. Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Γεια σας.